Good morning, good morning, good morning. Welcome everybody. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στα αγγλικά σήμερα ξεκινάω. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει υδρώσει ο Ερμές, διότι καταλαβαίνει όταν ξεκινάω με αγγλικά ότι έχουμε. Τι έχουμε, Κώστα μου? Τι έχουμε? Δύσκολη μέρα. Ναι, μάθημα φροντιστήριο αγγλικών. Αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεστε όσοι δεν τα πάτε, ρε παιδί μου, πολύ καλά με τα αγγλικά. Όχι ότι ο Μιλόν τα πάει πολύ καλά. Τώρα μην τρελαθούμε. Ένα πτυχίο έχουμε. Είμαστε. Πώς το λένε αυτό, δεν τα μιλάμε και fluently, τα μιλάμε με τον ελληνικό τρόπο. Εννοείται. Εντάξει. Δεν κακό. Εδώ υπάρχει ο Τσίπρας για παράδειγμα ή υπάρχει ο Πολάκης. Αλλά ξέρετε κάτι. Υπάρχουν και άλλοι προβεβλημένοι υπουργοί. Υπουργάρες θα έλεγα. Μπράβο. Δεν είπα το όνομα, αλλά με το που θα πω. Μόνο που λες υπουργάρες φτάνει. Υπουργάρες καταλαβαίνεις. Θα πούμε για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Μπράβο. Μπράβο τον Άδωνη. Ο οποίος, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό στα αγγλικά. Very good speak English, Άντωνης Γεωργιάδης. Oh. Understand? Oh. Understand. Για βάλε να ακούσουμε λίγο Άντωνης Γεωργιάδης. And to tell you that with the same spirit, the same courage, the same way we handle things. Two and a half years. We will continue to the finish of our term, and if what? The Greek people will decide to re-elect. If decide to elect Mitsotakis, it's my own prediction. Your own prediction. He will be re-elected. Yes. He's a very good prime minister. Very good. At the end, the Greek people will judge him very just. Will judge him very just. Ρε μάγκα, πώς το είπες αυτό? Will judge him. Stop. Μ' αρέσει που καταλαβαίνόμαστε. Will judge him very just. The Greek people. Να μην σε ρωτήσω τώρα τι λέει. Will judge him very just. Θα τον κρίνουν δίκαια. Αλλά το will just, δηλαδή θα τον δικάσουν. Καλύτερο θα πήγαινε αυτό. Mm. Θα τον κρίνουν, λέει, πολύ δίκαια. Will judge him very just. How do you speak it, ρε big guy? How do you speak it, ρε μεγάλε? So good, ρε φίλε. So good you speak it. For the Prime Minister. Για τον Πρωθυπουργό έλεγε. Ναι. Για τον Μητσοτάκη. Ναι. Ότι 2,5 χρόνια το έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και ότι η προσωπική του πρόβλεψη. Personal prediction. The prediction of Άδωνης. Άδωνης prediction. He will be re-elected. Ξέρεις τι είναι re-elected? Τι είναι? Καλύτερα να μην το μάθουμε. Θα επανεκλεγεί. Αυτό είναι. Re-elect. Elect είναι η εκλογή. Ναι. Elections είναι οι εκλογές. Re-elect. Επαναεκλεγεί. Δηλαδή. He personally believes. Προσωπικά πιστεύει ότι θα επανεκλεγεί, λέει ο Μητσοτάκης, and the people, the Greek people, ο ελληνικός λαός, will judge him very just. Θα τον κρίνει με δίκαια. Mm-hmm. The very good speaking in English. Άδωνης, μπράβο. 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 Respect. Μπράβο, σεβασμός. Μπράβο στον Άδωνη. Αλλά τώρα για να τα λέω όλα, ρε φίλε. Δηλαδή, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Focus FM εδώ λίγο. Κάνουμε ψυχοθεραπεία σήμερα. Χρειάζεται. Για να μπούμε μετά στα βαριά, γιατί έχουμε πολύ βαριά σήμερα, να ξέρετε. Σας το λέω τώρα, ζεστάθηκα κιόλας. Τι έχει βγάλει κρύο. Έχει και ανοιχτό το παράθυρο εκεί. Έξω τώρα, εδώ καλά είμαστε. Έξω έβαλε, γι' αυτό ήμουνα. Έβαλα και το. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Για αποκαλύψεις, και μία από αυτές έρχεται από Άγιον Όρος και δεν θα είναι καθόλου καλή. Αλλά μέχρι να φτάσω εκεί, λίγο να το πάρουμε λίγο χαλαρά στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας, 13 Απριλίου, σήμερα το έτος 2022 εδώ στον Focus FM, επειδή γκρινιάζανε κάποιες φίλες της εκπομπής, με το δίκιο τους, γιατί έβαλα απέναντι τις γυναίκες εκείνη την ημέρα, τις βουλευτίνες γυναίκες τέλος πάντων, οι οποίες δεν το έχουν και πολύ με το how you speak it, όχι στα αγγλικά, στα ελληνικά. Και είναι τουρίστριες μέσα στο κοινοβούλιο. Είπα και εκείνη την ημέρα, αλλά κυρίες μου, προφανώς το προσπεράσατε αυτές οι οποίες διαμαρτυρηθήκατε. Ευγενικά διαμαρτυρήθηκαν τα κορίτσια, Κώστα. Ναι. Εντάξει, ευγενικά διαμαρτυρήθηκαν. Δεν μου έκανε bullying καμιά. Όχι. Απλά μου είπαν, ρε Στέφανε, δεν έχουμε και άντρες οι οποίοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Σαφώς και έχουμε. Και το είπα εκείνη την ημέρα. Και έκανα κιόλας την αναφορά για εκείνον τον πρώην βουλευτή, πρώην ποδοσφαιριστή στο κόμμα του Καρατζαφέρη, ο οποίος δεν μπορούσε να σταυρώσει μια λέξη. Αλλά έχουμε κι άλλους. ΣΥΡΙΖΑ. Κωνσταντινέας. Και αυτός σε επαφή με το ποδόσφαιρο. Πρώην διαιτητής. Ο οποίος, λέει, είναι πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να επανεκλεγεί.
Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος. Το μιλάει πάρα πολύ καλά, ρε φίλε. Το μιλάει πάρα πολύ καλά. Τον κάλεσαν προχθές σε μια εκπομπή στην περιφέρειά του και τα είπε. Άψογα τα είπε, ρε παιδί μου, άνθρωπος τον άκουγες και έλεγες, αυτός είναι, ρε φίλε. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο που μου τα λέει έτσι με τέτοια εφράδια θα τον εμπιστευτώ. Τα λέει. Τα λέει, ρε παιδί μου, τα λέει. Τα λέει. Για δώσε. Κύριε Κωνσταντινέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τζιούβι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η γεωπολιτική να μην βγει η Λεπέν, γιατί καταλαβαίνετε με τον πόλεμο στην Ουκρανία τι μπορεί να γίνει. Μπορεί. Αντιδρά σε λάθος μονοπάτια, μπορώ να το πω έτσι. Το στρογγυλεύω λίγο. Πολιτικών ιδεολειπτικών γραμμών στην πολιτική σκηνή. Κολοκύθια τούμπανα. Είναι μια επιβάρυνση ενού. Παραπάνω και από ένα νου μισθού. Ενού μισθού! Και βάζω τον κόδωνα του. Πού το βάζει, κινδύνου. Όχι, είναι μεγάλο. Είναι. Του χρόνου θα έχουμε υποσυντική. Τι θα έχουμε? Κρίση. Υποσυντική. Πλέον δεν ζητάμε εκλογές τώρα να γίνουν. Τώρα δεν είναι ούτε ντεπών. Δεν είναι δυνατόν να αφαιθεί αυτή η κυβέρνηση να τελειώσει την τετραετία. Να σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκλογές τώρα! Να έρθει αυτός ο άνθρωπος να αναλάβει, ρε παιδιά. Να έρθει αυτός ο άνθρωπος να αναλάβει. Ενού μισθού. Πώς το είπε το άλλο? Πώς το είπε? Ούτε να το πω δεν μπορώ. Πιο απ' όλα. Πιο απ' όλα. Είπε πολλά μαργαριτάρια. Υποσιτιστική κρίση, λέει. Α, ναι. Υποσιτιστική κρίση. Σοβαρά μιλάς? Πού το διάβαζες αυτό, ρε μεγάλη? Τι είναι αυτό το υποσιτιστική? Μω την πίστης και το θάμας. Υποσιτιστική. Είπε κι άλλα, είπε. Πολύ δυνατός. Μπράβο του. Αυτός τώρα θέλει να. Όχι θέλει. Ακούστε λιγάκι. Ακούστε λίγο. Γιατί φέρουμε ευθύνη. Τον έχετε ψηφίσει μία φορά αυτόνα. Ο ελληνικός λαός. Τον έβαλε στη Βουλή. Μετά καταρακώθηκε. Καταβαραθρώθηκε. Αυτή τη λέξη, άμα την πει ο Κωνσταντινέας. Καταβαραθρώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και δεν βγήκε. Γιατί αν δεν είχε καταβαραθρωθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Που δεν καταβαραθρώθηκε όπως θα έπρεπε να καταβαραθρωθεί, θα ήταν ξανά βουλευτής. Και τώρα ξαναδιεκδικεί την ψήφο. Ο υποσυντιστική κρίση. Ντροπή. Ντροπή. Τι ψηφίζετε, ρε. Α, να σας δώσω και μία είδηση για τα Ραφάλ. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η είδηση αυτή δεν επιβεβαιώνεται από το ΓΕΘΑ. Ίσα-ίσα διαψεύδεται και αυτό εμένα μου προκαλεί λίγο μία δεύτερη σκέψη. Για τα Ραφάλ, τα ξέρεις τα Ραφάλ, κάναμε και ολόκληρο σόου, βέβαια. Τα Ραφάλ λέει, το ένα λέει πήρε φωτιά ο κινητήρας του και το άλλο βγήκε, είχε πρόβλημα και εκτροχιάστηκε λίγο, βγήκε εκτός διαδρόμου. Δεν το επιβεβαιώνει την είδηση αυτή το ΓΕΘΑ, ο Φλώρος εκεί πέρα ο αρχηγός, Βόρεια Μακεδονία, ναι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, δεν την επιβεβαιώνει, άρα υπήρξε μια είδηση που λέτε ότι ένα από τα δύο Ραφάλ πήρε φωτιά, όχι ένα από τα δύο, δύο Ραφάλ είχαν πρόβλημα, ότι ένα πήρε φωτιά ο κινητήρας και το άλλο είχε πρόβλημα με την τροχιοδρόμηση πάνω στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν θα μου φαίνονταν παράδοξο, διότι κάποιος είχε ευγηθεί καλές πτήσεις στα ραντάρ. Ποιος να ήταν αυτός που το είχε πει αυτό, ρε παιδί μου. Ποιος να ήταν. Ας έχουν λοιπόν καλές πτήσεις τα νέα μας Ραφάλ και οι άξιοι χειριστές τους και οι τεχνικοί που τα υποστηρίζουν. Έλα, εδώ φτάνει. Μόνο που το είπες μπορεί να έχει συμβεί, να ξέρεις. Αλλά θυμάσαι, ρε εσύ, Κώστα, τι ωραία ήταν εκείνη. Σε εκείνη την ημέρα, πώς τον αποκαλούσε εκεί ο τελετάρχης, η αυτού εξοχότης. Το θυμάσαι, ρε παιδί μου, τι ωραία που το έλεγε. Παραμ, παμ, παμ, παραμ, παμ, παμ, παραμ, παραμ, παραμ. Να δώσουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο, για να σταματήσουν να μας καταπατούν, να σταματήσουν να μας κλέβουν, να σταματήσουν να μας στερούν δικαιώματα. Τι είναι αυτό? Όχι αυτό. Όχι αυτό. Α. Τι ήταν αυτό? Πήγα στο επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Το επόμενο. Δεν έχουμε την αυτού εξοχότητα. Και εδώ κάτι γράφεις για αυτού εξοχότητα. Σε έκανε βόλτες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Τα ενοσιουργήματα. Τι είναι αυτά? Τα νομοθετικά ενοσιουργήματα της Βουλής και των προτάσεων της κυβέρνησης. Τι έχουμε βάλει? Απευθυνόμαστε και προς όλους όσοι είναι αντιπολίτευση και συμπορεύονται σε αυτό το νέο νομοσχέδιο και σε κάθε, υπουργική απόφαση που παρακάμπτει. Εγώ το Μητσοτάκη ήθελα που έλεγε αυτό εξοχότησε. Όχι. Κάτι γράφεις για αυτό εξοχότησε εδώ. Που το γράφω εγώ. Ναι. Απευθυνόμαστε προς όλους. Δεν είναι αυτός η αυτό εξοχότησε πάντως, τα ξέρεις.
Τέλος πάντων, το θυμόμαστε όλοι, είναι αυτού εξοχότητα. Δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε. Λάθη κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Να πω μια και πιάσα την αυτού εξοχότητα. Όλοι το θυμόμαστε, ρε παιδί μου. Το αυτού εξοχότητα τώρα είναι κλασική ατάκα. Εχθές η αυτού εξοχότητα, ο Μητσοτάκης μίλησε για τις εξορίξεις. Κοιτάξτε λίγο. Να λέμε πέντε πράγματα με το όνομά τους. Εξορίξεις. Όλοι θέλουμε. Και έχουμε κάνει εδώ συζητήσεις επί συζητήσεων, εκπομπές επί εκπομπών, για το ότι πρέπει κάποια στιγμή να εκμεταλλευτεί η χώρα μας τους υδρογονάνθρακες, κατά άλλους βέβαια πολιτικούς υδατάνθρακες, αυτό είναι άλλο θέμα, να εκμεταλλευτούμε σωστά τα κοιτάσματά μας. Έχουμε φιλοξενήσει καθηγητάδες εδώ πέρα, οι οποίοι μας έχουν πει για τον τεράστιο πλούτο ο οποίος κρύβεται στη χώρα μας. Και χθες λοιπόν, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε να κάνει κάποιες εξαγγελίες για εξορίξεις. Το μεγάλο θέμα είναι ότι αφήνει εκτός κουβέντας, ούτε καν τόλμησε να βάλει στο τραπέζι τα σημεία τα οποία καίνε. Καίνε. Ποια είναι αυτά? Καταρχάς το Καστελόριζο. Καταρχάς το Καστελόριζο, το οποίο Καστελόριζο έχει επιβεβαιωμένο κοίτασμα ιδρυτών. Τώρα βέβαια, ανάθεμα κι αν ξέρει ο Μητσοτάκης και η ΣΥΝΑ αυτό, τι είναι οι ιδρύτες. Τέλος πάντων. Ούτε εγώ θα το παίξω έξυπνος και εμάς μας τα είπανε. Μας τα έχουν πει καθηγητάδες εδώ πέρα. Επιστήμονες. Επιβεβαιωμένο λοιπόν και ογκομετρημένο κοίτασμα, τεράστιο κοίτασμα ιδρυτών. Ένα από τα καύσιμα του μέλλοντος, οι ιδρύτες. Εκτός συζήτησης. Εκτός συζήτησης η λεκάνη του Ηροδότου και τα τρία οικόπεδα τα οποία υπάρχουν νότιο-ανατολικά της Κρήτης, όπου εκεί βρίσκεται το δικό μας το ελληνικό μέρος της λεκάνης του Ηροδότου, όπου εκεί περνάει από πάνω τους το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Ούτε κουβέντα. Αλλά θα μου πεις, ρε Δαμιανίδη, αυτά είναι δύσκολα έργα. Είναι δύσκολα έργα για να τα πιάσει, να τα συζητήσει ο Μητσοτάκης. Θέλει πυγμή. Όταν όμως ξεκινάς να κάνεις αυτή τη συζήτηση, και εδώ έχουμε φιλοξενήσει καθηγητές, μας τα έλεγε τις προάλλες ο κύριος Ζελιλίδης, που τον είχα μία ώρα στον αέρα και λέγαμε για τα πιο έτοιμα κοιτάσματα προς εκμετάλλευση. Το πρώτο το οποίο είχε ξεκινήσει να μας λέει εκείνη την ημέρα, και παρακαλώ τους φίλους ακροατές να ανατρέξουν και να βρούνε τη συνέντευξη αυτή του κύριου Ζελιλίδη, που τον είχαμε πριν από 10 μέρες εδώ πέρα περίπου, ίσως και λιγότερο, στον Focus FM για μία ώρα και μας τα έλεγε. Το πρώτο που είχε αναφέρει ήταν το κοίτασμα στον Πατραϊκό, που είχε πει ότι είναι έτοιμο να μπει τρυπάνι. Έτοιμο, ρε παιδί μου, ούτε έρευνες, με 3D απεικονισμένα τα κοιτάσματα, έτοιμο να το εκμεταλλευτούμε. Και αυτό ο Μητσοτάκης θες ούτε καν το ανέφερε. Και έκανε. Έβαλε μία σειρά στόχους, οι οποίοι σε πολλές των περιπτώσεων είναι αμφίβολο ακόμα το τι θα βρούμε εκεί πέρα. Υπάρχουν οι εκτιμήσεις, αλλά δεν υπάρχουν χειροπιαστά ακόμα αποτελέσματα. Και εκεί που έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα, ούτε το ακουμπήσαμε. Και μάλιστα ο Πατραϊκός είναι μία γεώτρηση, είναι μία εξόρυξη η οποία μπορούσε να γίνει από το δημόσιο. Τα ΕΛΠΕ θα έκαναν εκεί τη διαδικασία, στον Πατραϊκό. Και είναι ένα σοβαρότατο κοίτασμα, το οποίο μπορεί να έχει και άμεση σχέση με τα υπόλοιπα κοιτάσματα των Ιωαννίνων, τα οποία ανακοίνωσε εχθές ο Μητσοτάκης. Δηλαδή έχουμε έτοιμο το σημείο για να μπει το τρυπάνι, που θα βοηθήσει και θα συμπαρασύρει και οικονομικά θα βοηθήσει τα επόμενα στάδια, και αντί να ξεκινήσουμε από το Α την αλφαβήτα, πηγαίνουμε στο Ζ. Ζήτω που καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε. Και μια και έπιασα την οικογένεια τώρα από την αυτού εξοχότητα, να πάω στην μελλοντική αυτού εξοχότητα. Ξέρεις ποια είναι η μελλοντική αυτού εξοχότητα, Μπακογιάννης. Ο Μπακογιάννης. Η μελλοντική αυτού εξοχότης της οικογένειας, ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος στο δημοτικό του συμβούλιο είπε, λέει, ότι η Αθήνα, λέει, χρειάζεται αστυνόμευση. Σόπαρε μεγάλη. Σόπαρε μεγάλη. Και έβαλε πόστα στον Θοδωρικάκο, τον υπουργό, καλά δεν τον κατονόμασε, αλλά ουσιαστικά έβαλε πόστα ο Μπακογιάννης στον Θοδωρικάκο για την κακή αστυνόμευση της πρωτεύουσας. Σόπαρε Μπακογιάννη, για να τον ακούσουμε. Να το πω σε δημοτικό συμβούλιο. Η Αθήνα χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση.
Το έχουμε ανάγκη. Χρειαζόμαστε Ελληνίδες και Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι δεν μπορεί να περιορίζονται στο γνωστό τρίγωνο πέριξ της Βουλής. Αυτό λέγεται, αλλά πρέπει να εξαπλώνονται. Αυτό λέγεται λαϊκισμός εσχύς του είδους. Να ακούω τώρα τον Μπακογιάννη, τάχαμ δήθεν να βάζει πόστα στο Θοδωρικάκο, ότι η Αθήνα λέει θέλει καλύτερη αστυνόμευση και να μην περιορίζονται οι αστυνομικοί πέριξ της Βουλής. Αφού και εσύ ρε μεγάλη, αύριο μεθαύριο εκεί πέριξ της Βουλής θέλεις να τους έχεις. Και ξέρεις κάτι, Μπακογιάννη, και όλοι οι υπόλοιποι δήμαρχοι, δεν χρειάζεται μόνο η Αθήνα αστυνόμευση. Δεν χρειάζεται μόνο η Αθήνα αστυνόμευση. Όταν η Βιωτία, για παράδειγμα, στη στερεά Ελλάδα, τα χωριά στη Βιωτία της στερεάς Ελλάδας έχουν από έναν και δύο αστυνομικούς, και στην Αράχοβα γίνεται ο κακός χαμός με κλούβες των αστυνομικών, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν οι high class των συνεδρίων, υπουργοί, παρατρεχάμενοι και γραμματείς και φαρισαίοι, και μαζεύονται ξαφνικά δημιουργίες ολόκληρες των ΜΑΤ στην Αράχοβα και η υπόλοιπη περιφέρεια ψάχνει να τους βρει τους αστυνομικούς με το κιάλι και γίνεται ο κακός χαμός από την εγκληματικότητα, είναι τουλάχιστον λαϊκισμός, για να μην πω και ανικανότητα μαζί, να βγαίνετε και να κάνετε τέτοιου είδους σοου, κύριοι της Αγίας Οικογενείας. Το αφήνω αυτό εδώ. Και μιας και αυτή η Αγία Οικογένεια, πώς το λέει ρε, ο Μητσοτάκης, πώς το έλεγε αυτό? Ελλάδα λέει 2.0, στα αγγλικά το έλεγε. Η Ελλάδα 2.0, η Ελλάδα του μέλλοντος. Έχουμε Ελλάδα του μέλλοντος. Ο Γεωργιάδης πώς το έλεγε, πώς πάει η ανάπτυξη? Πάει η ανάπτυξη. Ελλάδα του μέλλοντος. Και υπάρχουν τα ΚΔΑΠ, εκεί όπου πηγαίνουν παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες, με προβλήματα, για να μάθουν 5 πράγματα. Και στην Κέρκυρα η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Τραγική. Βάλε το ρεπορτάζ. Βάλε το ρεπορτάζ. Αυτές είναι εικόνες από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες της Κέρκυρας. Η δυσοσμή από τα φρεάτια των αποχετεύσεων εντός του κτηρίου είναι αφόρητη. Πάντα το πρωινό ξεκινάει μαζεύοντας τις πρωινές κατσαρίδες και τις βάζουν σε μια γωνιά μέχρι να έρθει η καθαρίστρια, να τις μαζέψει μετά. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε να προλάβουμε να δουλέψουμε πριν να αρχίσουν να πέφτουν νερά πάνω από την οροφή. Έπειτα έχουν το θέμα που περνάει από εδώ πέρα από χέρι, περνάει αγωγή και μυρίζει τόσο σε τέτοιο βαθμό που έχουμε ξεχάσει πώς να μυρίζει φιλικά καμιά υπηρεσία. Προσπαθούμε να μοιράζουμε τα γραφεία πολλές φορές για να μην επομιζόμαστε εμείς όλο αυτό το βάρος της βρώμας, για να είμαστε να αλλάξει στα γραφεία. Πρέπει κάποιος να σκεφτεί ότι έρχονται παιδιά εδώ, κάθονται στο πάτωμα, αρπάζουν τα αντικείμενα, γλύφουν το πάτωμα, τους τοίχους. Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ποια τέταρτη ευρωπαϊκή μηχανάσταση, βρε Μπαγλάμα? Ποια τέταρτη ευρωπαϊκή επανάσταση? Η πρώτη εργασία λέει που κάνουμε είναι να μαζεύουμε τις κατσαρίδες. Η δεύτερη είναι να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε από την πόχα, από τις αποχετεύσεις. Τα παιδάκια λέει κάθονται στο πάτωμα και γλύφουν το πάτωμα και τους τοίχους. Θα πεθάνουν τα παιδιά, βρε, από τη βρώμα. Ελλάδα λέει 2.0 και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το μυαλό σας και μια λύρα. Ξεφτύλες, εξεφτύλες. Έχετε και μούτρα να μας λέτε και για Ελλάδα 2.0. Εδώ βέβαια ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς είχε υποσχεθεί δωρεάν Wi-Fi παντού. Ακόμα, βέβαια, το ψάχνουμε. Δωρεάν, παντού. Παντού. Και να σας πω και κάτι ακόμα, που δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ καλό. Λοιπόν, υπάρχει μια ευνηδιαστική τροπολογία, έτσι την λένε. Ευνηδιαστική τροπολογία. Τι είναι η τροπολογία? Όταν έρχεται ένας νόμος την τελευταία στιγμή, περνάει κάτω από το χαλί, δεν παίρνει σε επιτροπές, δεν γίνεται δημόσια διαβούλευση και έρχεται και μας το φοράνε. Κατάλαβες? Ευνηδιαστική τροπολογία. Ποιος την εφέρνει? Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Ποιος είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών? Κωστής Χατζηδάκης. Κωστής Χατζηδάκης. Τι λέει τώρα αυτή η ευνηδιαστική τροπολογία? Αυτή λοιπόν η ευνηδιαστική τροπολογία καταργεί την κυριακάτικη αργία στα φροντιστήρια. Θα μου πεις, ρε Δαμιανίδη, τα παιδιά μας να διαβάζουν. Θα σας πω εγώ ότι μια Κυριακή έχει η οικογένεια η ελληνική. Όπως είναι πλέον η οικογένεια ελληνική. Να βρεθεί και να τα πει. Μια Κυριακή. Και έρχεται τώρα ο Χατζηδάκης με αυτή την ευνηδιαστική τροπολογία
να καταργήσει την Κυριακάτικη Αργία στα φροντιστήρια. Ένας κακοπροαίρετος θα σκεφτόταν ότι είναι μια ντροπιαστική κίνηση, είναι δώρο του Χατζηδάκη σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, για παράδειγμα, σε ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών. Ξέρετε, διότι εκεί πέρα υπάρχουν και μεγάλα φροντιστήρια, μεγάλοι όμιλοι, μεγάλα κέντρα ξένων γλωσσών με τους κολλητούς. Εντάξει. Να κρατήσουμε ικανοποιημένους λοιπόν τους κολλητούς και να βάλουμε να ανοίγουν και να δουλεύουν τα μαγαζιά τους, τα φροντιστήρια λοιπόν, και Κυριακή. Εγώ θέλω να δω όμως ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι σε αυτό. Ποια είναι η θέση, δηλαδή σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Κυριακή θα τρέχουμε στα φροντιστήρια δηλαδή. Απληρώνουμε και Κυριακή δηλαδή. Και ποια είναι η θέση της Εκκλησίας που αντί να πηγαίνει το παιδί στην Εκκλησία, ενδεχομένως λέω εγώ τώρα έτσι, άμα θέλει να πάει, θα πρέπει να πηγαίνει να κάνει μάθημα. Γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία πάνω σε αυτό το κομμάτι να μας πει ποια είναι η άποψή της. Βέβαια θα μου πεις, ρε Δαμιανίδη, η Εκκλησία δεν μπορεί να ασχολείται με αυτά, έχει άλλες δουλειές. Η Εκκλησία έχει δουλειά να ασχολείται με τον κορονοϊό, για παράδειγμα. Έτσι Κώστα μου, ναι, η Εκκλησία να ασχοληθεί με τον κορονοϊό, διότι τα αντικείμενό της. Δεν είναι τα αντικείμενό της ότι ο Χατζηδάκης λέει ότι τα φροντιστήρια θα είναι ανοιχτά και άρα τα... Δεν μπορώ ρε φίλε τώρα. Δεν γίνεται ρε φίλε τώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα γιατί έχω μπροστά μου πάλι Μέγκα. Συνέδευξε ο Γαβαλάς με το σκουλαρίκι. Τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 8:33. Με το σκουλαρίκι σου αυτή, με κάτι σαν φόρεμα, το μουστάκι και ροζ γυαλί. Ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Και η φυλακή για μένα υπήρξε η συνείδησή μου, η πειθαρχία μου. Γι' αυτά μήπως θέλετε να τοποθετηθείτε και στην Εκκλησία. Για το τι δείχνει τηλεόραση. Δεν έχω ακούσει κανένα Μητροπολίτη να ασχολείται το τι γίνεται και το τι προβάλλετε στην ελληνική τηλεόραση. Να κάνετε ένα πύρινο κήρυγμα από άμβονος. Τι φοβάστε, μην σας πούνε ομοφοβικούς? Ε, γιατί δεν μιλάτε να πείτε για αυτή την απόφαση, την τροπολογία για τα φροντιστήρια. Κυριακή ανοιχτά. Λέω εγώ. Ή μήπως έχετε άλλες ασχολίες εκεί, Μητροπολίτη Δωδώνης. Έχεις άλλες ασχολίες. Τα έλεγα και χθες, εδώ τη βγάλαμε την είδηση. Εδώ τη βγάλαμε την είδηση. Με το λάμπρο τον τζάπαλι τον Απεργοπίνας. Έχουμε το ηχητικό να τα ακούσουμε. Το ηχητικό, το Μητροπολίτη Δωδώνης. Δεν θέλετε να πείτε δύο λόγια στα παιδιά που έχουν απεργία πείνας, που κάνουν απεργία πείνας 23 μέρες. Γιατί τι κάνουνε? Δεν το γνωρίζετε? Ναι. Να κάνουν εμβόλιο να τελειώσουν. Να κάνουμε εμβόλιο να τελειώσουν. Υποχρεωτικά να κάνουμε το εμβόλιο να μας τελειώσουν. Υποχρεωτικά. Μα γιατί είναι δυνατόν ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας να το λέει αυτό? Ούτε να τον ακούτε θέλω. Τα λέγαμε εδώ χθες. Ο Δωδώνης, πρώην Ζακύνθου. Σ' άκουγα το πρωί, μπερδεύτηκες. Βέρτιγκο έπαθες. Δεν έγραφε, λέει, ζήτα μη. Ζήτω... Ναι, η πινακίδα του αυτοκινήτου και λέω... του έχει μείνει από παλιά. Λοιπόν, τα έλεγα και χθες. Είναι συμπεριφορά αυτή ποιμένα, Μητροπολίτη, που έσπρωξε την πόρτα και ενδεχομένως και χτύπησε λίγο με το χέρι του. Γιατί δεν φαίνεται στο πλάνο. Άμα το έβλεπα, καθαρά θα σας έλεγα αν είχε κίνηση να το χτυπήσει ή όχι. Γιατί φαίνεται, ακούγεται στο πλάνο να λέει γιατί χτυπάτε τον Απεργοπίνας. Αλλά δεν φαίνεται στο πλάνο, δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε κάτι τέτοιο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι τους είπε καλά να πάθετε επί της ουσίας. Είναι αυτή η συμπεριφορά, πού είναι η αγάπη, πού είναι η χριστιανοσύνη απέναντι σε αυτή την ενέργεια ανθρώπων οι οποίοι σας ζήτησαν συμπαράσταση, ηθική. Καλά να πάθετε, καλά τους κάνουνε. Ντροπιαστική συμπεριφορά. Κανονικά ήθελε... Κόντρα. Χρακ να γίνει εδώ πέρα φράπα το μαγουλάκι. Και να πάτε μετά μαζί με άλλους επικεφαλείς της ελλαδικής εκκλησίας στις βίλες τους, με τις πισινάρες, με τα τζακούζι και πάει λέγοντας. Α, τώρα που είπα τζακούζι, πήγε το μυαλό μου στο Άγιον Όρος. Ξέρεις ότι υπάρχει μονή η οποία έχει μέσα τζακούζι στο Άγιον Όρος? Ναι. Μεγάλη μονή. Α. Βέβαια. Διότι κάποιοι στο Άγιον Όρος την έχουν δει διαφορετικά την ιστορία και νομίζουν ότι το Άγιον Όρος είναι μια μπίζνα όπου παίρνουμε τα ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τρώμε λεφτά. Και αυτό είναι μια ακόμα είδηση την οποία σας τη δίνω τώρα και θα την ψάξω κι άλλο, γιατί έχουν έρθει στα αυτιά μου πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ ανησυχητικές που έχουν να κάνουν με το Άγιον Όρος. Και εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ.
Ακούω πολλά πράγματα τις τελευταίες ημέρες και σας το λέω, θα το ψάξω και αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και με γέροντες από μέσα από το Άγιον Όρος. Διότι το Άγιον Όρος δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το Άγιον Όρος δεν είναι PR, public relations. Το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγιάς. Και στο περιβόλι της Παναγιάς αυτή αποφασίζει. Δεν αποφασίζει κανένας έξω από αυτό. Δεν αποφασίζει κανένας που μοιράζει ευρωπαϊκό πακτολό χρημάτων. Δεν αποφασίζει κανένας Μητροπολίτης. Και κανένας μεγαλόσχημος. Αποφασίζει αυτή. Και επειδή οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν στο πλαίσιο όλου αυτού του προγκρόμ που γίνεται απέναντι σε Ρώσους ακόμα και πιέσεις να διωχθούν Ρώσοι μοναχοί, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, απαράδεκτο εάν συμβαίνει και αν ισχύει κάτι τέτοιο, το ψάχνω, απλά το αφήνω εδώ ως πληροφορία. Μια άλλη ιστορία έχει να κάνει με το ρώσικο μοναστήρι και το τι, πώς θέλουν να γίνουν εκεί κάποιες αλλαγές. Και αυτό θέλει πολύ κουβέντα και πολύ ψάξιμο. Και μία ακόμα πληροφορία που έχω, η οποία θεωρώ ότι δεν κατανοώ πώς αυτό μπορεί να είναι, να έχει οποιαδήποτε σχέση με την πεμπτουσία της πίστης μας, που είναι η αγάπη, είναι ότι έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις που θέλουν να βγάλουν εκτός Αγίου Όρους τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Γιατί τους χαρακτηρίζουν ως σχισματικούς, γιατί τους χαρακτηρίζουν, λένε ακόμα, αμφισβητούν ακόμα και το μοναχισμό τους. Και επειδή έχω δει πέντε πράγματα με τα μάτια μου, ξέρω ότι έχουν μια γραμμή η οποία είναι σκληροπυρηνική. Γνωστό, το ξέρουμε. Δεν είναι ώρα να τη συζητήσουμε αυτή τη γραμμή όμως. Έχουμε άλλα προβλήματα πολύ πιο ζωτικής σημασίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διαμάχες. Όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά, προσεύχονται καθημερινά για όλους μας. Και θα στείλουμε ξανά, θα ξαναδούμε εκείνες εικόνες δηλαδή. Με αστυνομία να θέλουν να πετάξουν μοναχούς έξω από ένα μοναστήρι. Γιατί το ζήτησε ο Χ μεγαλόσχημος, ο Ψ μεγαλόσχημος και πάει λέγοντας. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους διώξουν από εκεί, ας πάνε να δούνε μέσα πώς έχει η κατάσταση και μετά μιλάμε. Θα το ψάξω το θέμα περισσότερο και θα επανέλθω επ' αυτού. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο γρήγορα και στα της Σαγκάης. Βάλε λίγο να ακούσουμε ένα ηχητικό από μια κυρία η οποία είναι Ελληνίδα κάτοικος στη Σαγκάη. Και λέει πώς το κράτος σε περίπτωση, τους έχουν lockdown έτσι, πώς το κράτος σε περίπτωση θετικού κρούσματος έρχεται, σε παίρνει και σε πάει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ακούστε τη και θυμηθείτε όλοι μαζί τον τύπο που φώναζε «Βάστα Κίνα». Αν μία στο εκατομμύριο δεν ακολουθήσω τους κανόνες ή κολλήσω κορονοϊό, mm-hmm. και θα πρέπει να μπω στους ειδικούς χώρους για τους ανθρώπους που είναι με τον κορονοϊό. Είναι σαν φυλακή αυτό. Μισό λεπτό, ειδικοί χώροι. Δηλαδή αν είστε κρούσμα. Mm-hmm. Αν έχει κρούσμα, όλη η πολυκατοικία μπαίνει σε καραντίνα και αυτός που έχει. Όχι, εσείς αν είστε κρούσμα, δηλαδή δεν μένετε σπίτι, μπαίνετε μέσα σε αυτά τα κουτιά. Στα κοντέινερ. Μπαίνει σε αυτούς τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Το κράτος σε βάζει να κάνει το τεστ, βλέπει ότι είσαι θετικός και σου λέει πότε θα σε πάρουν για να σε πάνε στους ειδικούς χώρους. Το κράτος σε βάζει να κάνει το τεστ, βλέπει ότι είσαι θετικός και σου λέει πότε θα σε πάρουν για να σε πάνε στους ειδικούς χώρους. Βάστα Κίνα! Βάστα Κίνα. Ναι. Το κράτος σε βάζει να κάνει το τεστ, βλέπει ότι είσαι θετικός και σου λέει πότε θα σε πάρουν για να σε πάνε στους ειδικούς χώρους. Βάστα Κίνα. Βάστα Κίνα. Ναι. Το κράτος λοιπόν έρχεται να σε πάρει και να σε βάλει σε ειδικούς χώρους. Αν είσαι θετικός. Αν κάνεις το έγκλημα να είσαι θετικός. Και οι άλλοι φώναζαν πριν από λίγο καιρό «Βάστα Κίνα». Αυτή είναι η Κίνα. Αυτή είναι η Κίνα, κύριοι, που λέγατε «Βάστα Κίνα». Και γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάτε ειδικά με δημόσιο λόγο και σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Όπως επίσης πολύ προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι επιστήμονες. Διότι τουλάχιστον εμείς εδώ δεν έχουμε Αλτσχάιμερ. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στην αρχή
να μας λένε ότι οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν τις μεταλλάξεις. Οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν τις μεταλλάξεις. Μετά βγήκε ο Τσάκρης πριν από λίγες ημέρες και μας έλεγε ευτυχώς πρέπει να ευχαριστούμε τους εμβολιασμένους οι οποίοι προκάλεσαν την μετάλλαξη όμικρον που είναι πιο light. Βγαίνει χθες στην δημόσια τηλεόραση η Γιαμαρέλου και λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε διότι οι ανεμβολίαστοι δίνουν μεταλλάξεις. Αποφασίστε! Κάποιος λέει ψέματα. Τουλάχιστον ένας λέει ψέματα. Μπορεί να λένε ψέματα και οι δύο ή να μην λένε όλη την αλήθεια. Αλλά για ακούστε τι είπε χθες στην ΕΡΤ η Γιαμαρέλου και τι είπε πριν από λίγες ημέρες ο Τσάκρης. Ακριβώς τα αντίθετα. Για να μειωθεί ο φόβος των μεταλλάξεων, ναι, πρέπει να αυξηθεί το εμβολιασμός. Να μην βρίσκει ο ιός την ευκαιρία επάνω σε ανεμβολίαστο να κάνει τη μετάλλαξη. Δεν θα την κάνει επάνω σε εκείνον ο οποίος είναι εμβολιασμένος. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το διαδώσουμε. Να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η εξέλιξη του ιού προς την όμικρον ήταν αποτέλεσμα εν μέρη και της εμβολιαστικής κάλυψης που οδήγησε εξελικτικά τον ιό σε πιο ήπια μορφή. Ο ένας λοιπόν λέει ότι οι εμβολιασμένοι έδωσαν light μετάλλαξη αυτή της όμικρον και μετά η άλλη λέει ότι οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μεταλλάξεις. Ποια θα βγω και κούρευτο. Κάποιος λέει ψέματα. Και ξαναλέω πριν να πάω τώρα στο επόμενο θέμα και να δώσω την καλημέρα μου στον καλεσμένο μας ότι αυτοί οι οποίοι φώναζαν βάστα Κίνα θα πρέπει να δούνε καλά τα πλάνα του lockdown τώρα και να ακούσουν καλά την Ελληνίδα κάτοικο Σανγκάης η οποία είπε πριν από λίγη ώρα ότι αν όμοι γέννητο βγει θετική, περιμένει πότε το κράτος θα έρθει να την πάρει, να την μαζέψει και να την πάει σε κέντρο, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κάτι κοντέινερ, τα οποία τα έχετε δει. Εκεί όπου πηγαίνουν και ενήλικες, αλλά πηγαίνουν και ανήλικα παιδάκια. Και οι εικόνες από μικρά παιδιά να απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι, είναι απάνθρωπες. Είναι 10 φορές πιο απάνθρωπες από το έγκλημα το οποίο έκανε η Πισπυρίγκου και μας έχετε ζαλίσει τα ούμπαλα. Συγγνώμη, τα σηκώτια ήθελα να πω. Μας έχετε ζαλίσει τα σηκώτια τόσες μέρες τώρα με την Πισπυρίγκου, τον Μιλότο, που από εδώ και από εκεί. Εδώ μιλάμε, έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 2 χρόνια τώρα. Και με αυτά επί της ουσίας δεν έχετε ασχοληθεί. Και τάχα μου δεν μπαίνετε τώρα να κάνετε σχόλιο για το ότι η Ελστάτ έδωσε στοιχεία αυξημένης θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και ψάχνετε να βρείτε το γιατί. Λοιπόν, θα το βρείτε το γιατί και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο είναι χάλια, θα το βρείτε το γιατί και στα πρωτόκολλα τα λανθασμένα τα οποία ακολουθήθηκαν, θα το βρείτε όμως το γιατί, μάλλον δεν θα το βρείτε το γιατί, γιατί δεν έχετε συμπληρώσει και τις κατάλληλες κίτρινες κάρτες. Και γι' αυτό γίνεται ο κακός χαμός από τους ξαφνικίτιδες και έχει αρχίσει να μπαίνει το αυγό στον ποπό σας. Και δεν μιλάτε για αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσετε κάποια στιγμή. Εμείς εδώ τουλάχιστον μιλάμε. Τουλάχιστον εδώ μιλάμε. Και τα θέτουμε ως ερωτήσεις. Και οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι άκρως ανησυχητικές. 40 χρονών δημοσιογράφος της ΕΡΕ, 41. 50-60 άριδες καθηγητές, γιατροί, αθλητές. Και η ξαφνική τη θα πάει στο φουλ. Στο φουλ. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Άνω τελεία στο θέμα. Θα πάω να δώσω την καλημέρα μου τώρα στον αναλυτή συγγραφέα, τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο. Κύριε Λαβρέτζο, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά που υπόθηκαν πριν από λίγο. Παρακαλώ. Γνωρίζετε ότι εγώ δεν θέλω να πάρω θέση στα θέματα τα ιατρικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για θέματα που δεν είναι της ειδικότητάς μου. Ναι. Και είναι πολύ σοβαρή υπόθεση να πει κάποιος αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει εμβόλιο. Αυτό είναι μια προσωπική απόφαση. Σαφώς, εννοείται. Όμως. Κάνω πολιτικό σχολιασμό όταν έχω πολύ συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Και εδώ θα κάνω έναν πολιτικό σχολιασμό, γιατί εγώ νομίζω ότι έχουμε εδώ ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. Αν δει κανείς, η πηγή μου είναι η ιστοσελίδα του Σταύρου του Λιγερού, που έχει δημοσιεύσει κάποια στοιχεία, και συγκρίνει την Κύπρο με την Ελλάδα, όπου βλέπουμε ότι στα χρόνια που έχουν περάσει, αυτά τα 2 χρόνια, ας πούμε, στην Ελλάδα είχαμε στις αρχές Απριλίου 27.500 νεκρούς. Στην Κύπρο είχαμε 940 άτομα. Αναλογικά με τον πληθυσμό, αν το πάρει κανείς, γιατί η Κύπρος βέβαια είναι πολύ μικρότερη, στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να είχαμε ξεπεράσει τους 11.000 θανάτους. Άρα, με την καθαρά στατιστική ανάλυση, φαίνεται ότι έχουμε 16.000 παραπάνω νεκρούς από ό,τι θα περίμενε κανείς. Και αυτό εμένα μου δείχνει ένα άλλο πολύ σοβαρό στοιχείο, το οποίο νομίζω είναι αναντήρητο.
την πολύ χαμηλή αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ξεκάθαρα. Γιατί μιλάμε όλο αυτόν τον καιρό για μάσχες, για μέτρα, για ένα σωρό πράγματα, τα οποία είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, είτε είναι είτε δεν είναι, δεν έχει σημασία, στο κρίνουν οι ειδικοί. Αλλά εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος ελέφαντας στο δωμάτιο που κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε, και ο ελέφαντας στο δωμάτιο λέγεται η μεγάλη μείωση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας όλων των περικοπών και όλων όσων έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας ακόμα από τα χρόνια του μνημονίου. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσει κανείς, είναι πολύ ουσιώδες και η κυβέρνηση δεν μπορεί να το παρακάμψει με όλη αυτή τη φιλολογία. Και κύριε Λαβρέτζο, όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα, που όπως είπατε ότι τα μέτρα, το εμβόλιο πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ένα μέσο το οποίο θα σε αποτρέψει από το να κολλήσεις ή να μεταδώσεις, έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Το πλεονέκτημά του, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, είναι ότι μπορεί να σε προστατέψει από βαριά νόσηση, τέλος πάντων, και από να πας παρακάτω σε κάποιες ηλικίες τουλάχιστον, γιατί και στις μεγάλες ηλικίες βλέπουμε ότι τα πράγματα και εδώ πέρα γίνεται ένα shift, μια αλλαγή. Όταν έχουμε λοιπόν αυτό το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε αυτά τα κακά χάλια, δεν μπορείς να αντέχεις 7.000-7.500 υγειονομικούς να είναι σε αναστολή. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι τα θέματα. Δηλαδή, ο σχολιασμός, κατά τη γνώμη μου, και τουλάχιστον ο σχολιασμός που κάνω εγώ, είναι καθαρά πολιτικός. Δεν μπαίνω στα χωράφια της ιατρικής, είναι μια άλλη επιστήμη. Έχω σπουδάσει άλλα πράγματα. Όμως, μπορώ από τα στατιστικά δεδομένα να βγάλω μερικά συγκεκριμένα συμπεράσματα. Άλλωστε, αυτά που λέω τα έχει αναφέρει και σε έκθεση. Τώρα θυμάμαι καλά ο κύριος Τσιόδρας, ναι, και άλλος ένας γιατρός, δεν θυμάμαι το όνομά του. Για το ότι οι θάνατοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύ περισσότεροι από όσους θα έπρεπε να είναι κανονικά. Ας το κρατήσουμε αυτό ως δεδομένο και ας αναζητηθεί η αιτία. Μάλιστα. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει τεθεί αυτό το θέμα στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Θα έπρεπε, αλλά είναι ένα θέμα ταμπού, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αναλύεται έτσι όπως θα έπρεπε να αναλυθεί. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας, κύριε Λαβρέτζε. Τι γίνεται στην Ουκρανία ακριβώς? Δηλαδή, συζητούσαμε χθες και προσπαθούσα να πάρω τη δική σας άποψη για το τι ακριβώς θέλει να πετύχει ο Πούτιν και πού ενδεχομένως θα σταματήσει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε, όλα τα καλύπτει, ο μίχλη του πολέμου. Ναι. Είναι ένας όρος που είχε εισαγάγει για πρώτη φορά ο Κλάουζεβιτς. Φαίνεται ότι υπάρχουν αναδιαρθρώσεις στις ενέργειες στις στρατιωτικές. Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτά που ανακοινώνονται και λέγονται, γιατί όλα αυτά είναι καθαρή προπαγάνδα. Mm-hmm. Η ανάλυση μπορεί να κάνει κανείς, η αίσθησή μου είναι ότι η Ρωσία δεν μπορεί να μην πετύχει τους στόχους της. Μια μεγάλη δύναμη δεν μπορεί να αποσυρθεί από αυτό που επιδιώκει, γιατί αν το κάνει αυτό θα έχει συνέπειες όχι μόνο επί του πεδίου, αλλά και σε μια σειρά άλλων θεμάτων, mm-hmm. δηλαδή σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τις λεγόμενες χώρες εκεί στο εξωτερικού, από την Κυργυσία μέχρι το Αζερβαϊτζάν, θα δίνονταν μηνύματα ότι η Ρωσία δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική της θέση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Ρωσία θα πάει μέχρι τέλος να πετύχει τους στόχους της. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι της Ρωσίας. Νομίζω ότι το ελάχιστο των ρωσικών θέσεων αυτή τη στιγμή είναι η κατάληψη της Ανατολικής Ουκρανίας, ενδεχομένως από το σημείο του Χάρκοβου μέχρι και τη στροφή του Δνίπερου, mm-hmm. περιλαμβάνοντας και την παραλιακή ζώνη που σε μεγάλο βαθμό ήδη ελέγχει. Ο λόγος που θα επιδιώξει κάτι τέτοιο είναι σαφής. Πρώτον, οι πληθυσμοί που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές είναι κατά την πλειονότητά τους ρωσόφωνοι ή ρωσικής καταγωγής, όπως θέλετε πείτε το. Mm-hmm. Και επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι ζώνες αυτές, οι περιοχές αυτές είναι πολύ πλούσιες σε διάφορα κοιτάσματα, γιατί αυτό είναι κάτι που μας διαφεύγει στις αναλύσεις μας, ότι η Ουκρανία είναι ένα πραγματικό ελντοράντο φυσικών πόρων, που περιλαμβάνει από ενέργεια, πετρέλαιο δηλαδή, φυσικό αέριο, ουράνιο, είναι η έκτη χώρα στον κόσμο σε ουράνιο, είναι νομίζω η πέμπτη ή η έβδομη σε σίδηρο, και ειδικά οι περιοχές του Ντονμπάς και του Λουχάνσκ είναι πλουσιότατες σε κοιτάσματα σιδήρου. Είναι λοιπόν περιοχές που δεν μπορεί να τις αγνοήσει. Άλλωστε έχει υποστεί ένα κόστος και από τις οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες νομίζω ότι έχουν φτάσει σε ακραίο επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να το επισημάνουμε αυτό ως διαπίστωση, ότι στην πράξη υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δύσης αν θέλετε, και Ρωσίας, γιατί οι οικονομικές κυρώσεις είναι πολύ παραπάνω από όσο θα έλεγε κανείς ή θα περίμενε. Πρόκειται για ασφυκτικού χαρακτήρα κυρώσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα αποδειχτούν λανθασμένες, υπό την έννοια ότι οδηγώντας την Ρωσία σε ασφυξία
την εστρέφουν αναγκαστικά πια σε άλλες επιλογές που υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το κέντρο βάρους της οικονομικής δραστηριότητας μεταφέρεται, έχει μεταφερθεί ήδη από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις είναι η Κίνα, η οποία κυριοφυλαχτεί να ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Η Ινδία επίσης. Και εδώ να μην θεωρήσουμε άσχετες τις εξελίξεις που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες στο Πακιστάν. Ναι, ναι. Όπου έχουμε ανατροπή της κυβέρνησης του Ιμράν Χάν. Που ο ίδιος ο Ιμράν Χάν λέει ότι το έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τον έχουν ανατρέψει γιατί ήθελε να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική απέναντι στη Ρωσία και στο Ιράν και στις γύρω περιοχές, στις γύρω χώρες. Άρα λοιπόν η Ρωσία στο στρατιωτικό πεδίο θεωρώ ότι κατ' ελάχιστον θα επιδιώξει να ελέγξει την Ανατολική Ουκρανία, όπου έχει και πληθυσμιακή δυνατότητα να τη διατηρήσει. Στο διεθνές επίπεδο θεωρώ πλέον ότι δημιουργείται ένα άλλο στρατηγικό ζήτημα της μετατόπισης της Ρωσίας σε συνεργασίες πλέον με τις ασιατικές χώρες. Πολύ σημαντικό αυτό. Που αυτό ίσως αποδειχτεί αυτό είναι ένα λάθος για τη μεριά της Δύσης. Ναι. Και αν θέλετε να πούμε ότι και αυτό, δηλαδή, ότι ουσιαστικά ο βασικός χαμένος από όλη αυτή την ιστορία είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη. Ξεκάθαρα. Αυτό νομίζω ότι έχει φανεί. Ουσιαστικά λέτε, κύριε Λαβρέτζο, ότι αυτό το σπρόξιμο της Ρωσίας, τις αγκάλες της Ανατολής, είναι μεγάλο σφάλμα. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας επί της ουσίας, έτσι. Είναι σφάλμα κυρίως το οποίο βλάπτει την Ευρώπη. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ωφελούνται βραχυχρονίως και το βλέπουμε αυτό με τις προτάσεις που κάνουν για παροχή LNG, αναπλήρωση δηλαδή των ενεργειακών πηγών από που κάνουν αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία. Που θα τα πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά, μέχρι και 6-7 φορές παραπάνω από αυτά που παίρνουμε από τη Ρωσία. Νομίζω όμως ότι αν τελικά συμβεί αυτό που λέμε, δηλαδή αν όντως σπρωχτεί σε μια στρατηγική σχέση με την Κίνα η Ρωσία, κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι και η Ρωσία το θέλει, δεν θα ήθελε να είναι ουραγός της Κίνας, θα ήθελε να έχει μια αμφίπλευρη τουλάχιστον σχέση και με την Ευρώπη, γι' αυτό και είχε δημιουργηθεί μέσω των ενεργειακών, είχε δημιουργηθεί ένας ομφάλιος λόρος με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως με τη Γερμανία, ο οποίος κόπηκε βιαίως τώρα με τις εξελίξεις αυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι μακροχρονίως ίσως οι εξελίξεις δεν είναι θετικές για την Ευρώπη και ίσως και για την ίδια τη Ρωσία που δεν θέλει σε τέτοιο βαθμό να εκτεθεί. Λαβρέτζο, πείτε μου λίγο, επειδή αρχίζει και με πιέζει λίγο χρόνος, πώς κρίνεται, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει μαζί αυτό, πώς κρίνεται το ξέπλυμα των Ναζί, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίσω, ξέπλυμα των Ναζί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε και θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτη και η συμπεριφορά του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος, ας πούμε, συμπεριφέρθηκε με άσχημο τρόπο στη χώρα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Μια Ελλάδα που τον έχει στηρίξει και μάλιστα παραπάνω από όσο έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνουν οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία. Η Ελλάδα έπρεπε να κρατήσει μια θέση. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν έχει συμμετάσχει καν στις οικονομικές κυρώσεις. Και ενώ έχει πουλήσει και πουλάει όπλα στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή η Τουρκία, η κατοχική Τουρκία που κατέχει τη μισή Κύπρο, παριστάνει δήθεν τον παράγοντα της σταθεροποίησης και της διεθνούς ειρηνευτικής προσπάθειας. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν και η Ελλάδα να κρατήσει αποστάσεις, γιατί έχει μια σημαντική ελληνική ακόμα ομογένεια στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και κυρίως στη Μαριούπολη και σε άλλες περιοχές βεβαίως και στην Οδυσσό, για να έχει λοιπόν διάβλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές και ειδικά με τη Ρωσία, η οποία πλέον κατέχει τις περιοχές αυτές, τις έχει καταλάβει για τον όπλο. Ανταυτού λοιπόν, παρόλο ότι δώσανε η σημερινή κυβέρνηση έδωσε απλόχερα την υποστήριξη της στον κύριο Ζελένσκι και αυτός της είχε ετοιμάσει μια επικοινωνιακή παγίδα, γιατί μην γελιόμαστε, αυτές είναι ενέργειες υβριδικού πολέμου. Δεν το έκανε ούτε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ούτε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ο κύριος Ζελένσκι. Το έκανε στο Ελληνικό. Βρήκε ευκαιρία να ξεπλύνει αυτές τις μονάδες. Να μην χαρακτηρίσουμε τώρα τι είναι και τι έχουν κάνει οι ίδιοι. Ναζιστικά τάγματα, soft right sector και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτός είπατε ότι αυτό ήταν η πόλεμο ήταν... μπορεί να τους δέχεται. Καλά κάνει και τους δέχεται, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Αλλά δεν μπορεί να τους ξεπλένει μέσα στην Ελληνική Βουλή, να μας εμφανίζει αυτά τα πρόσωπα και να σηκώνονται όρθιοι να τους χειροκροτούν οι Έλληνες βουλευτές και υπουργοί. Και αυτοί οι άνθρωποι μάλιστα να δηλώνουν ότι ανήκουν στην ελληνική ομογένεια. Είναι διπλό το χτύπημα που μας έκανε. Είπατε υβριδικός πόλεμος, δηλαδή ήταν συνέπεια υβριδικού πολέμου, δηλαδή σαν να λέμε. Ναι, θεωρώ ότι πέρασε ένα μήνυμα. Πέρασε το μήνυμα, ξέπλυνε διεθνώς αυτές τις μονάδες μέσω της παρουσίασης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο μετά σηκώθηκε όρθιο και χειροκροτάγανε. Ναι. Και δεύτερον, ότι τις ταύτισε με Έλληνες ομογενείς. Κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο. Ένα Ζελένσκι, κύριε Λαβρέτζο, και θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, θέλω και το δικό σας σχόλιο, ο οποίος νομίζω ότι.
συμπεριφέρεται λες και είναι στάρ του Hollywood, είναι, δεν ξέρω εγώ. Δεν μου κάνει περισσότερο, μου κάνει περισσότερο για χολιγουντιανό στάρ που παίζει σε πρωταγωνιστή σε μια ταινία με θέμα έναν πόλεμο, παρά έναν ηγέτη ο οποίος ουσιαστικά υπερασπίζεται τη χώρα του. Έτσι. Νομίζω ότι βλέπουμε φωτογραφίες καλλιτεχνικές πίσω από χαρακώματα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και τον έχουν και τον εξυπνεί, και τον εξυπνεί όλη η Δύση. Η οποία, συγγνώμη λίγο, κύριε Λαβρέτζο, τον εξυπνεί η Δύση, η οποία από την άλλη πλευρά λέει μην τυχόν και έρθει στα πράγματα η Λεπέν. Και έχουμε τους ακροδεξιούς. Και γλύφει, συγγνώμη για το ρήμα, εξυμνεί το καθεστώς Ζελένσκι. Κοιτάξτε, πολιτικά υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι καταπιέστηκαν και οι μειονότητες από το ουκρανικό καθεστώς και η ελληνική μειονότητα καταπιέστηκε, δεν μπορούσε να μιλάει την εθνική της γλώσσα. Προφανώς. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε, αν το δει κανείς, σε μια αντικειμενική ανάλυση, οποιοσδήποτε εχέφρον πολιτικός που έχει δίπλα του μια ισχυρή δύναμη όπως η Ρωσία, άσχετα αν έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο, δεν το εξετάζουμε αυτό τη στιγμή, όφιλε να έχει αποφύγει τη σύγκρουση. Όφιλε να έχει αποφύγει την καταστροφή της χώρας του. Γιατί θα βρεθεί τώρα ο κύριος Ζελένσκι να χάσει, πιθανότατα, αυτό είναι η πιθανή έκβαση, να χάσει με πόλεμο περισσότερα από αυτά που θα παραχωρούσε για να τον αποφύγει. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν φαίνεται όμως να τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει όσους συμπατριώτες του σκοτώνονται στα χαρακόμματα και στις πόλεις, τις περικυκλωμένες. Τον ενδιαφέρει να γυρίζει βίντεο με το χακί αμπέχονο αυτό που φοράει. Είναι, βλέπουμε ταινία. Είναι πολέμαρχος, ας πούμε, και κάνει ένα προσωπικό σοου. Κάνει μια πασαρέλα στα σαλόνια της Δύσης. Είναι τρομερό, είναι αηδιαστικό, θα έλεγα. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και τον ηρωικό ουκρανικό λαό, ο οποίος δίνει μια μάχη για να κρατήσει τη χώρα του. Είναι η άλλη διάσταση του προβλήματος αυτή. Αν αφήσουμε εκτός τα ναζιστικά τάγματα. Ναι. Ναι, το δέχομαι. Γιατί έχουμε και τους ναζιστές, οι οποίοι 8 χρόνια έχουν κάνει απίστευτα πράγματα σε βάρος. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο δίκαιο ή άδικο σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Μπορεί κανείς να δει τη μία πλευρά, μπορεί μετά να δει την άλλη πλευρά. Ναι. Αυτό όμως που θα οφείλουν οι ηγεσίες, πάνω απ' όλα, είναι να έχουν ευθύνη ιστορική και να φροντίζουν το καλύτερο δυνατό για το λαό τους. Μάλιστα. Και όχι για το πώς θα προβληθούν προσωπικά για να ανεβάσουν τις μετοχές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαβρέτζο, για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Focus 103,6. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος. Με το που θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα, έχουμε τον γιατρό, τον Νίκο τον Ουσουατζόπουλο.